κύριος εδώ αποφάσισε ότι θέλει να παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο και να το κλείσει γιατί έτσι τον βόλευε. Τελικά ο οδηγός εμφανίζεται. Για συγγνώμη, ούτε λόγος. Το αυτοκίνητο είναι δικό σας. Ναι, ναι. Είναι για 5 λεπτάκια. Ούτε 5 λεπτά. Ήτανε 5. Δεν ψάχνουμε και δεν κάνουμε κίτρινη δημοσιογραφία. Έχετε δικαίωμα να σας περιμένω. Δεν ψάχνουμε για καυγά. Εσείς ήρθατε και μας το δώσατε στη μούρη. Εντάξει. Αυτό που κάνετε όμως επιτρέπετε εσείς. Ναι. Επιτρέπετε. Βρες αλλού μεροκάματο, κοπελιά. Δεν είναι θέμα μεροκάματου. Μεροκάματο είναι να μπορώ να κυκλοφορήσω σαν άνθρωπος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μετά από μια άσεμνη χειρονομία φεύγει. Για να επιστρέψει λίγο μετά, ζητώντας και τα ρέστα. Εντάξει, κύριε μου, εντάξει. Δεν τρέπεσαι. Το κανάλι σου. Δεν με αφήνεις να κυκλοφορήσω και έχεις τα μούτρα να μιλάς κιόλας. Είναι παράνομο ή όχι. Ήταν, αλλά εσύ δεν έχεις το δικαίωμα να κάνεις αυτό. Ο ρόλος σου είναι να δείχνεις τέτοια και όχι έτσι. Και φεύγει βρίζοντας και φυσικά χωρίς καμία συγγνώμη στον άνθρωπο που αναγκάστηκε να περιμένει στον απειρικό αμαξίδιο. Κι όμως, αυτές είναι οι τριτοκοσμικές εικόνες, προπυλακισμοί και επιθέσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία. Τα εμπόδια παντού, κάθε πεζοδρόμιο και ένας γολγοθάς. Γεμάτα κακοτεχνίες και μπλοκαρισμένες ράμπες. Απλά τον βόλευε το βαλεκί και να μην σκεφτεί ότι ενοχλεί. Η Βάσο Ζήκη εργάζεται στον Κορυδαλό. Πλέον θεωρεί αυτονόητο ότι θα βρει στο δρόμο της εμπόδια. Πολλά εμπόδια, κυρίως στους οδηγούς όδευσης που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι είναι. Τοποθετούν πάνω διαφορετικά μένα από καρέκλες καταστημάτων μέχρι μηχανάκια, εκάδους. Και αν πιστεύετε ότι η πολιτεία τουλάχιστον θα διευκόλυνε την πρόσβαση, πολλές δημόσιες υπηρεσίες αποδεικνύουν το αντίθετο. Φτάνοντας στον ΕΦΚΑ Κορυδαλού, ένα άτομο με κινητικά προβλήματα θα αντιμετωπίσει αυτή την εικόνα. Θα χρειαστεί να ανέβει 8 σκαλοπάτια. Όπως καταλαβαίνετε, για ένα χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου, η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι ανέφικτη. Παλιότερα έστελνα τη μάνα μου. Αργότερα μπορεί να ερχόμουν με τα μάξι και να με εξυπηρετούσαν στον δρόμο. Το οποίο είναι λίγο ενοχλητικό. Να καταλαβαίνεις ότι πρέπει να υπάρχει μια διάκριση. Δηλαδή, είναι ηθικό το πρόβλημα. Είναι και ηθικό το πρόβλημα. Το ακόμη πιο παράλογο όμως είναι ότι στο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας στον Πειραιά, στο οκταόροφο Ίκα, δεν υπάρχει τουαλέτα για άτομα με αναπηρία. Ένας χώρος στον οποίο με κάλεσε το κράτος να πάω επειδή έχω αναπηρία. Ναι, μεν ήταν προσβάσιμο, μπορούσα να μπω μέσα, μπορούσα να μπω στο ασανσέρ, αλλά δεν υπήρχε τουαλέτα. Εδώ και λίγες ημέρες πάντως ξεκίνησε η καταγραφή όλων των δημοσίων κτηρίων με στόχο να γίνουν προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία.